Κύριε Γκιόνι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι το ΚΚΕ παίρνει μία πρωτοβουλία. Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, από την έναρξη του πολέμου. Η πρώτη είχε το χαρακτήρα του συλλαλητηρίου καταγγελίας του πολέμου και καταδίκης της Ρωσίας έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία, αλλά και της εμπλοκής των Αμερικανών και των Ατοϊκών με το συλλαλητήριο αυτό να φτάνει έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία κατά την έναρξη του πολέμου. Και αύριο, από ό,τι βλέπω, το κόμμα σας προγραμματίζει, διοργανώνει μεγάλη συγκέντρωση συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πείτε μας γι' αυτό. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι αύριο προγραμματίζουμε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με κεντρικό σύνθημα όχι στον εμπεριαλιστικό πόλεμο να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας, να μην πληρώσει ο λαός, με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Είναι, ας το πω έτσι, η τρίτη, να διορθώσω κάπως αυτή που ναι, επιτρέπεται, κινητοποίηση που κάνουμε, γιατί έγινε πραγματικά κινητοποίηση την πρώτη μέρα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Κάναμε κινητοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα εργατικά σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στον Πειραιά, ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου Ντεγκόλ. Και οργανώνουμε και την κινητοποίηση συλλαλητήριο αύριο στο Σύνταγμα. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση αύριο, το συλλαλητήριο? Στις 8 η ώρα. Είναι 8 η ώρα. Πραγματοποιούμε μια μεγάλη εξόρμηση για να φτάσουμε στο λαό της Αθήνας, παρά τα εμπόδια που μπαίνουν και από την περιφέρεια και από δήμους που κατεβάζουν το προπαγανδιστικό υλικό όλες τις προηγούμενες μέρες που καλεί στο συλλαλητήριο, στη διαδήλωση και στην ομιλία. Ωστόσο, υπάρχει καλή αποδοχή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους της Αθήνας, την νεολαία, για τις θέσεις του ΚΚΕ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια μαζική διαδήλωση, ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Κύριε Γκιονί, θα το έχετε ακούσει, το ΚΚΕ κατηγορείται ότι σε αυτή την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία, δεν παίρνει καθαρή θέση. Και δεν παίρνει καθαρή θέση διότι φροντίζει, κατά εκείνους που το κατηγορούν, να, την ώρα που καταγγέλει την ρωσική εισβολή, να καταδικάζει και τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την εκπροσώπηση σε επίπεδο κρατικής υπόστασης την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Τι απαντάτε? Εμείς από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε ο πόλεμος πήραμε ξεκάθαρη θέση. Με βασικό σύνθημα, δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Μόνη ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Διαλέγουμε δηλαδή τη σωστή πλευρά της ιστορίας απέναντι σε όλους αυτούς που διαμόρφωσαν όλες τις προϋποθέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που άπλωσαν το φυτίλι του πολέμου σε όλη την περιοχή για να το πυροδοτήσει, ας το πω έτσι, η απαράδεκτη εισβολή και του υπερελιστικού πόλεμου που διεξάγει η Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Άρα ανοίξαμε όλες τις βαθύτερες αιτίες, το τι κρύβεται πίσω από τον πόλεμο, τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα για την απόκτηση ζωνών επιρροής, πρώτων υλών, δρόμων μεταφοράς των πρώτων υλών και βέβαια τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Ουκρανία για το υπερελιστικό σύστημα και τις αστικές τάξεις που συγκρούονται σε αυτήν την περιοχή. Από αυτή την άποψη, ευθύνη έχει και η κυβέρνηση της Ουκρανίας και ο Ζελένσκι, ας το πω έτσι, που είναι μέρος του προβλήματος, που έχει μετατρέψει το λαό του σε σάκο τον box μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από τη μια μεριά και της Ρωσίας από την άλλη. Μιας και αναφερθήκατε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, δώστε μας περισσότερα στοιχεία για τη θέση του ΚΚΕ, για τη μη συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία, στην ομιλία δηλαδή του καλεσμένου, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Ναι, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτή την συνεδρίαση, γιατί ακριβώς η καταδίκη της εισβολής του υπερελιστικού πολέμου στο έδαφος της Ουκρανίας και ταυτόχρονα η αλληλεγγύη προς το λαό της Ουκρανίας δεν έχει καμία σχέση με την οποιαδήποτε στήριξη στον πρόεδρο Ζελένσκι. Και η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει ακριβώς τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος. Είναι επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που έχει συνταχθεί με το ένα στρατόπεδο, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευθύνεται και αυτό για τον πόλεμο και τα δεινά που έχει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας. Άλλωστε, η κυβέρνηση Ζελένσκι, όπως και άλλες κυβερνήσεις πριν από αυτόν, προέκυψε υπό συνθήκες μεγάλων εκβιασμών προς τον Ουκρανικό λαό τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2014. Με την άμεση παρέμβαση που έκανε το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο.
Η κυβέρνηση δεν ασκεί να υπενθυμίσουμε το εξής. Καταπατά τα λαϊκά δικαιώματα. Στηρίζεται και συνεργάζεται με φασιστικά τάγματα εφόδου, όπως το τάγμα Αζόφ, που έχει ενταχθεί οργανικά στον Ουκρανικό στρατό και σε άλλες κρατικές δομές. Έχει νομιμοποιήσει την ναζιστική προπαγάνδα, την αποκατάσταση των εθνικών ηρώων, δηλαδή των συνεργατών των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας. Έχει διώξει κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές. Έχει συλλάβει ήδη και φυλακίσει τον γραμματέα της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας και άλλα στελέχη, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ζωή τους. Ευθύνεται και έχει απαγορεύσει άλλα 11 κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή ένας από τους αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής, ο Γιώργος Ολαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ, καθώς και άλλα στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο Σωτήρης Ζαϊρανόπουλος, πρώην Ευρωβουλευτής, και ο Γιώργος Μαγκανάς, στέλεχος του κόμματος, έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα πρόσωπα από την Ουκρανική κυβέρνηση, επειδή παλιότερα είχαν επισκεφτεί την Ουκρανία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και στον Ουκρανικό λαό, αλλά και στους διοδοκόμενους κομμουνιστές. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΠ δεν θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, και αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό για να βγει πραγματικά νικητής, που θα πρέπει να απαλλαγεί τόσο από τη ρωσική εισβολή, όσο και από την κυβέρνηση τύπου Ζελένσκι που το σέρνει στο σφαγείο των υπεραλληλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Πείτε μου κάτι, επειδή αυτό το είχα καλύψει το 2015, αυτή η ιστορία δηλαδή με τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, τον Σωτήρη τον Ζαριανόπουλο και τον Γιώργο τον Μαγκανά, την είχα καλύψει. Αυτά τα τρία στελέχη του ΚΚΕ, που ένας είναι, το είπατε, αντιπρόεδρος μάλιστα της, ναι, της Βουλής, δεν κατηγορούνται απλώς, δεν καταγράφονται απλώς ως ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Ουκρανία. Κατηγορούνται μαζί με άλλους 108 ότι παρέχουν συνδρομή σε τρομοκράτες ενάντια στην Ουκρανία και ότι η στάση τους είναι στάση ενάντια στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Το γεγονός ότι ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατηγορείται από την κυβέρνηση του προσκαλεσμένου του Κοινοβουλίου με τέτοιες ανυπόστατες κατηγορίες, έχει απαντηθεί από την πλευρά έστω του Προέδρου της Βουλής? Όχι, όπως το ξέρουμε, όχι. Απαντηθεί, πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δείχνει από εκτοπιών της κυβέρνησης της Ουκρανίας, του Ζελένσκι που καλείται αύριο να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Αυτούς καλούνε, ας το πω έτσι, να μιλήσουνε, γιατί έχουν διαλέξει στρατόπεδο τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, είναι με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πω έτσι, και τη ΣΥΠΑ, και από αυτή την άποψη θέλουν με κάθε τρόπο να στοιχήσουν τον ελληνικό λαό στις δικές τους επιδιώξεις. Πράγμα που δεν περνάει εύκολα. Σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού, μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της νεολαίας, είναι ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην εμπλοκή. Αυτό φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα, και από τη δική μας, ας το πω έτσι, δουλειά που έχουμε κάνει με τις συγκεντρώσεις, περιοδίες, τη διαφώτιση που κάνουμε στον ελληνικό λαό, αλλά και από τις τάσεις που δείχνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, εμείς την ίδια στάση θα κρατούσαμε, και ο Πούτιν να ερχότανε, και ο Μπάιντεν να ερχότανε, την ίδια στάση θα κρατούσαμε. Δεν θα είχαμε άλλη στάση. Επειδή αυτό ακούγεται και πολύ θεωρητικό, θέλω να πω κάτι πρακτικό. Όταν πέρυσι παρασημοφορήθηκε από το Δήμο της Αθήνας ο πρωθυπουργός του Πούτιν, ναι, ο κύριος Μισούστιν, εκεί έδωσε το παρόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κρατήσει την ίδια στάση. Και δηλαδή οι εκπρόσωποι μας, οι εκλεγμένοι για την λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο της Αθήνας, στην συζήτηση που έγινε για να δοθεί το κλειδί της πόλης στον πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια στάση. Δεν ψήφισε αυτή την απόφαση σε αντίθεση με τους άλλους. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχουμε θυμίσουμε, δηλαδή, συνέπεια λόγων έργων. Να θυμίσουμε την ώρα και το χαρακτήρα του αυριανού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα. 8 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Συντηρητικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας με σύνθημα «Όχι στον εμπειραλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας». Κύριε Γκιόνι, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.